Την παρέμβαση της δικαιοσύνης προκάλεσε το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, το οποίο παρουσιάζει τον Νίκο Χαρδαλιά να ανάβει το πράσινο φως σε συνοδούς της Φενέρ Μπαχτσέ να μπουν στη χώρα, αν και είχαν πυρετό. Δημοσιεύει μάλιστα και τηλεφωνικά μηνύματα που φέρονται ότι αντιλάγησαν μεταξύ υπαλλήλων της πολιτικής προστασίας και του αεροδρομίου τον περασμένο Οκτώβριο, λίγο πριν από το lockdown του Νοεμβρίου. Τέσσερα άτομα συνοδείας από τη Φενέρ έχουν πυρετό. Να περάσει η ομάδα. Σίγουρα. Εντολή Χαρδαλιά, τελειώνεται στο πακιστανικό τηλέφωνο. Εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του αεροδρομίου ζητούν από πυροσβέστες να μιλήσουν από πακιστανικά τηλέφωνα, αριθμούς δηλαδή που δεν είναι δηλωμένοι στο όνομά τους, γεγονός που, εάν είναι αληθές, δείχνει ότι κάποιοι κάτι θέλουν να κρύψουν. Τελείωνε μόνο σε αυτό το κινητό, γιατί στα δικά μας έχουμε στείλει πολλά. Okay. Πακιστάν, ρε. Εντολή του μεγάλου να περάσουν χωρίς έλεγχο. Έχει ενημερωθεί η ηγεσία. Ελπίζω να μην μας μπλέξουν. Με προσφυγή στη δικαιοσύνη, απαντά ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος με ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι ουδέποτε ενημερώθηκε ο ίδιος ή η πολιτική προστασία για συνοδούς της Φενέρ Μπαχτσέ με πυρετό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την αποπομπή του Νίκου Χαρδαλιά και κάνει λόγο για εγκληματικές ευθύνες. Πρόκειται για συκοφαντικό δημοσίευμα, το οποίο με μεθοδευμένο τρόπο κατασκευάζει αθλειότητες σε βάρος μου προσωπικά και με μπλέκει με ενέργειες για τις οποίες ουδεμία γνώση είχα ή έχω. Η ομάδα της Φενέρ Μπαχτσέ αφήχθη στην Αθήνα και όλα τα μέλη της οδηγήθηκαν στον καθορισμένο χώρο υποδοχής του αεροδρομίου, όπου πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των απαιτούμενων για την είσοδό τους στη χώρα. Έλεγχος PCR test και PLF. Πέραν το ότι αποδεικνύουν μια προφανή υποκρισία, αποδεικνύουν και μια εγκληματική στάση σε σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας. Το σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών για παραβίαση υγειονομικών πρωτοκόλων από αξιωματικούς της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής απαιτεί περισσότερες εξηγήσεις και από τον Νίκο Χαρδαλιά και από την Εφημερίδα.